Τον κόδωνα του κινδύνου για περισσότερα μέτρα προφύλαξη που πρέπει να πάρουν οι πολίτε λόγω και τη κακοκαιρία, κρούει ο ιατρικό κόσμο. Με δεδομένο ότι έχουμε ήδη τον πρώτο θάνατο για φέτο που έχει καταγραφεί από τη γρήπη, αλλά και τα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρήπη με νοσηλεία σε μονάδε εντατική θεραπεία. Η πρόληψη παίζει πολύ βασικό ρόλο, ιδιαίτερα στι ομάδε υψηλού κινδύνου, οι οποίε για ακόμη μια φορά θα το ξαναπούμε ότι όσοι από αυτού του. Συμπολίτε μας Δεν εμβολιάστηκαν να τρέξουν να εμβολιαστούν ακόμα και τώρα. Δεν είναι αργά. Ε, θα του προφυλάξει από, την, από το επερχόμενο κύμα της γρήπη. Η γρήπη μεταδίδεται από το ένα άτομο στο άλλο όταν ένα ασθενή βήχει, φταρνίζεται ή μιλά και διασπείρει του ιού στον αέρα με τη μορφή πολύ μικρών αόρατων σταγωνιδίων. Μεταδίδονται μέσω των χεριών όταν κάποιο αγγίζει αντικείμενα και επιφάνειε που έχουν μολυνθεί και στη συνέχεια πιάνει τα μάτια του, τη μύτη ή το στόμα του. Παράγοντε όπω ο ψυχρό καιρό αυξάνουν τη μετάδοση τη γρήπη. Η κλινική εικόνα κάποιου που νοσεί με γρήπη χαρακτηρίζεται από ευνίδια έναρξη συμπτωμάτων, βήχα πυρετό μεγαλύτερο των 38 8 βαθμών, μια αλγία, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο του ιατρικού συλλογουλάρισα απαιτείται προσοχή, καθώ δεν διαφέρουν τα συμπτώματα από αυτά ενό απλού κρυολογήματο. Η γρήπη όμω δεν θα πρέπει να μπερδεύεται με τι άλλε ιώσει, ιδιαίτερα του αναπνευστικού, που υπάρχουν την περίοδο του χειμώνα και κυρίω από το κοινό κρυολόγημα. Το κοινό κρυολόγημα είναι πιο ελαφρά κατάσταση. Έχει κάποια σχετικά κοινά συμπτώματα με την γρήπη αλλά σε ποιότερη μορφή. Σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευόμαστε με έναν ενήλικες τον προσωπικό τους γιατρό, τα δε παιδιά, τον παιδιάτρο τους.